Ισχυρά μηνύματα για ΠΑΟΚ και Νέα Τούμπα έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης σε τηλεδιάσκεψη που είχε με συνεργάτες και στελέχη της ΠΑΕ. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου του Βορρά έχει δώσει εντολή να μην συνεχίζονται οι κουβέντες για πράγματα που έχουν ήδη συζητηθεί και συμφωνηθεί. Είναι εφικτός ο στόχος να γιορτάσουμε έναν αιώνα ζωής στο νέο μας γήπεδο μόνο αν τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. Ήδη 20 μέρες από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία. Η τελική μορφή του Προεδρικού Διατάγματος είναι αυτή που θα καθορίσει τις δυνατότητες για το καινούριο γήπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επιτυχίες του ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία. Κάναμε ογκολογικές παρεμβάσεις στο σύστημα του ποδοσφαίρου ώστε να είναι δυνατή η κατάκτηση τίτλων και είμαι ευγνώμων σε όσους πολέμησαν μαζί μου χωρίς να φοβηθούν. Κατακτήσαμε πρωταθλήματα και κύπελα σε 5 χρόνια όσα μαζί είχαν κατακτηθεί σε 90. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε επίσης στα εμπόδια που συνάντησε αλλά και στην ανάγκη για ενότητα στο εσωτερικό της ομάδας. Αφού είδαν ότι δεν μπορούν να μας νικήσουν δυναμώνοντας οι ίδιοι, οι αντίπαλοι μας προσπαθούν να αδυνατήσουν εμάς με παραπληροφόρηση και στοχεύοντας την ενότητά μας. Όμως η μεγαλύτερη μεταγραφή θα είναι η ενότητά μας στα επίπεδα του 2019. Αυτή έφερε την επιτυχία, αυτή θέλω να επαναφέρεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ με κάθε κόστος.